καλό σ' αυτό το μέθοκο. Την καλημέρα μας στον κύριο Λαμπρινίδη. Καλημέρα φίλε Αντώνη. Καλημέρα Τάκη, καλημέρα στους ακροατές και ακροάτριες. Καλημέρα και από εμάς. Βέβαια δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστη η κατάσταση με αυτή όλη την μαυρίλα που επικρατεί. Τη μαυρίλα, ναι. Διότι μας μαύρισε και την ψυχή. Δεν είναι μόνο η μαυρίλα που επικρατεί εκεί, αλλά είναι και η μαυρίλα που απλώνεται στις ψυχές μας, βλέποντας αυτή ακριβώς την κατάσταση. Ακριβώς έτσι είναι. Η μυρωδιά του πετρελαίου είναι έντονη, θέλω να σου πω, εδώ στην Αγία Πελαγία. Πραγματικά μυρίζει πετρέλαιο. Άλλωστε και τα, και οι εικόνες και τα βίντεο τα οποία ναι, βλέπουμε ακριβώς, είναι, ακριβώς. Είναι τόσο απογοητευτικά που νομίζω ότι τα λόγια περιττεύουν ναι, και οι εικόνες κυριαρχούν σε αυτή, την, ναι, σε αυτή όλη την υπόθεση. Έτσι είναι. Λοιπόν, να δούμε καταρχήν αν οι πληροφορίες αν υπάρχουν, κατά το πότε θα αρχίσουν ο καθαρισμός, θα αρχίσει ο καθαρισμός των ακτών, αν έχουμε κάτι. Από τις δικές μου πληροφορίες ναι, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ναι, είναι ότι οπωσδήποτε υπάρχουν κάποιες προσφορές. Μάλιστα. Από μια εταιρεία η οποία έχει κάνει σύμβαση με τον Δήμο, αλλά επειδή υπάρχει η διεθνής υποχρέωση να μην είναι μονομερής η προσφορά, ναι, αναγκαστικά ο Δήμος ζητάει και από άλλη εταιρεία προσφορά για να υπάρχουν συγκρίσεις mm-hmm, και να υπάρχει και διαφάνεια στην όλη υπόθεση mm-hmm, και να υπάρχει και ο ανταγωνισμός ώστε να υπάρχει μία μείωση της τιμής σε γενικά πλαίσια. Μιλάμε για πολλά χρήματα, κύριε Λαμπρινίδη. Οπωσδήποτε είναι μεγάλο το ποσό, δεν μπορώ να το προσδιορίσω αυτή ναι, τη στιγμή, διότι θα χρειαστούν πάρα πολλά μέσα, πάρα ναι, πολλά υλικά, ναι, μεγάλος αριθμός ανθρώπων αυτό, για να γίνει, μπορέσει να καθαριστεί. Ας μην ξεχνάμε ότι περιλαμβάνει πολύ δύσκολες περιοχές, περιοχές που έχουν άμμο, η άμμος πρέπει να καθαριστεί, πρέπει αυτό, να περάσουν μηχανήματα από εκεί, να καθαρίσουν την άμμο, να την να καθαρίσουν δηλαδή τα σημεία εκείνα τα οποία έχουν εμποτιστεί. Ναι, σίγουρα έχει γίνει αυτό. Το πετρέλαιο έχει κατέβει αρκετά βαθιά στην άμμο, σίγουρα. Αυτό είναι σίγουρο. Βεβαίως, ναι, βεβαίως, ναι, βεβαίως, ναι, βεβαίως. Άρα λοιπόν, εκτός όμως αυτού, ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και βραχώδεις ακτές. Ακριβώς. Όπου εκεί είναι ακόμη μεγαλύτερο το γιατί πρόβλημα. Γιατί έχει σχωρήσει μέσα στα βράχια στις ακριβώς, έχει σχωρήσει στις δρογμές. Στα βράχια, ναι, έχει. Και επίσης το τρίτος παράγοντας ο οποίος πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα είναι ότι είναι το επιπλέον πετρέλαιο, το επιπλέον λάδι αυτό το οποίο είναι στην επιφάνεια, το οποίο αυτό πρέπει να αποκλειστεί, mm-hmm, να μαζευτεί και εν συνεχεία να πέσουν αρκετές πολύ αρκετές μπορώ να πω ποσότητες χημικών, ναι, αντιρρυπαντικών, τα οποία αυτά μετά πάλι και αυτά πρέπει κατά κάποιον τρόπο να, περισυλλεγούν να φύγουν και αυτά. Ένα μέρος αυτών, δηλαδή αυτά τα οποία θα έχουν σχηματιστεί να απορροφηθούν, ναι, και γενικά η όλη η εργασία είναι πάρα πολύ και χρονοβόρα, ναι, αλλά και πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί είναι και η δυσκολία που είπαμε πως παρουσιάζεται με τη διαφοροποίηση των ακτών. Και ας μην ξεχνάμε ότι είναι από το νέο κόσμο, ναι, την Αγία Πελαγία, τη Θηρία Άμμο και ίσως και παραπέρα. Αγία, δεν μπορούμε να ξέρουμε και Αγία Πατρικία σε ποιο σημείο, μέχρι ποιο σημείο έχει φτάσει η ρήπανση. Και στην Αγία Πατρικία που πήγα υπάρχει μόλυνση. Μέχρι την Αγία Πατρικία, ναι, πολύ ναι, σωστά. Ναι, αλλά μπορεί να είναι και ακόμη παραπέρα. Σίγουρα, και σίγουρα. Το, σίγουρα θέμα, το, το θέμα είναι ότι όσο καθυστερεί η έναρξη των εργασιών, ναι, τόσο περισσότερο είναι και η εξάπλωση του φαινομένου. Αυτό είναι γεγονός. Και εδώ, με τα ρεύματα τα θαλάσσια μεταφέρεται. Να κάνω και μια δυσίωνη πρόβλεψη, ναι, ναι, η οποία
ελπίζω να μην, πια, να μην πραγματοποιηθεί δηλαδή αυτή η πρόβλεψη. Ναι, ναι. Γιατί τότε θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή. Δηλαδή η πρόβλεψη είναι ότι εάν, και είναι κάτι το φυσιολογικό βέβαια, διότι δεν μπορούμε καταρχάς να επέμβουμε στη φύση. Ναι. Δηλαδή να επέμβουμε στον καιρό εν πάση περιπτώσει. Αν λοιπόν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις προσεχείς μέρες αλλάξει ο καιρός, ναι, και γίνει ένας νοτιοανατολικός ή ένας νότιος άνεμος, ναι, τότε θα συμβεί ένα άλλο φαινόμενο, εκτός δηλαδή από τη ρήπανση η οποία έχει συμβεί σε όλη αυτή την περιοχή, τότε θα έχουμε το σπρώξιμο όλης αυτής της κοιλίδας προς την αντίθετη πλευρά. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι η κοιλίδα θα κατευθυνθεί κατευθείαν επάνω στην Ελαφόννησο, mm-hmm, στην Πούντα, mm-hmm, και ίσως και σε άλλες πλευρές της περιοχής της Νεάπολης, mm-hmm, και θα κάνει και εκεί μια αντίστοιχη ζημιά. Ναι, είναι ένα σενάριο που δεν μπορεί να αποκλειστεί, βέβαια. Ναι, είναι ένα σενάριο το οποίο δεν μπορούμε να το απομονώσουμε. Βέβαια, μπορεί και να συμβεί. Κατ' εμέ έπρεπε ήδη να έχουν μπει αυτό, τα ειδικά πράγματα. Να έχουν ξεκινήσει εργασίες, βεβαίως. Να έχουν μπει τα ειδικά, βεβαίως, πράγματα και να έχουν ξεκινήσει πρώτοι, τουλάχιστον να περιοριστεί το φαινόμενο. Ναι. Θα πρέπει δηλαδή να γίνει πιο ταχύτατη η όλη διεργασία του θέματος. Ναι, δεν μπορούμε να αυτά τα πράγματα όσο καθυστερούν τόσο χειρότερα είναι χειρότερα. Πρέπει, ναι, η πολιτεία να επέμβει έγκαιρα. Και εκείνο που μου κάνει εντύπωση και θα ήθελα να εκφράσω και το μεγάλο μου παράπονο, μάλιστα, είναι ότι παρόλο που εστάλησαν στους τηλεοπτικούς σταθμούς του Αντένα, του Μέγα, ναι, 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 και αυτό, του Sky το σχετικό ρεπορτάζ από εμένα. Μας το είπαν και άλλοι φίλοι ότι τα κανάλια τα ιδιωτικά δεν ασχολήθηκαν με το θέμα. Ναι, γιατί παρόλο όμως που εστάλει, ναι, δεν ασχολήθηκε κανένα άλλο εκτός από την ΕΡΤ. Δηλαδή, συμφωνώ απόλυτα. Ναι, κανένα άλλο κανάλι δεν ασχολήθηκε με το θέμα, ναι, διότι φαίνεται ενδιαφέρει περισσότερο η ασήμαντα γεγονότα, τα οποία όμως πουλάνε φαίνεται στα συγκεκριμένα κανάλια, ναι, αλλά δεν πουλάει μια ρήπανση ενός νησιού το οποίο μάλλον το έχουν ξεχάσει. Μάλλον. Κάτι τέτοιο. Πραγματικά δεν το είδαμε σε ιδιωτικά κανάλια το θέμα, δεν έπαιξε. Ναι, ναι. Αυτά είναι για το... Μπορούμε να απευθυνθούμε και στο φίλο μας τον Σαραντάκο και να του πούμε να χαίρεται και το κανάλι του, να χαίρονται και τα κανάλια τους και όλοι όσοι έχουν. Ναι. Το οποίο από το πρωί μέχρι το βράδυ μας τροφοδοτούν με το αν θα πάρουμε τα επιδόματα ή δεν θα πάρουμε τα επιδόματα, ναι, 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 αλλά αυτό είναι όλο το πρόβλημα της Ελλάδας. Ναι, δεν, ναι, υπάρχει τίποτα άλλο πρόβλημα στην Ελλάδα, άλλο μόνο θέμα, αυτό, ναι, έχουμε επικεντρωθεί μόνο σε αυτό το πρόβλημα. Έλατε, έλατε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω, επειδή έγινε μια αναφορά στο θέμα, ναι, και επειδή αναφέρεται και από το φιλικό εδώ, τη φιλική σελίδα της Laconia.gr, ναι, ναι, θα ήθελα να πω το εξής, όσο αφορά την πηγή της ρήπανσης αυτής. Την πηγή της ρήπανσης, ναι. Ναι. Οπωσδήποτε αρκετός κόσμος έχει διαβάσει και έχει πληροφορηθεί για αυτή την καταγγελία η οποία έγινε στη σελίδα, ναι, σχετικά με ένα πλοίο το οποίο, ναι, πέρασε από την περιοχή και υπάρχει υποψία, έτσι, ναι, δεν μπορούμε να, δεν είμαστε ούτε δικαστές ούτε εισαγγελείς, ναι, ούτε κανένας είδους καταδικαστική αρχή. Μια καταγγελία. Απλώς υπάρχει, προς ερεύνηση. Μια αναφορά, ναι, είμαστε υποχρεωμένοι αυτή την αναφορά να την παραπέμψουμε στο αρμόδιο όργανο που είναι ο Θάλαμος Επιχειρήσεων και το Υπουργείο, mm-hmm, Εμπορικής Ναυτιλίας. Σωστά. Και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ξέρει και είναι υπεύθυνο
για να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους και να διαπιστώσει αν ευσταθούν αυτές οι καταγγελίες ή απλώς είναι μια απλή συγκυρία. Ναι, ναι, σύμφωνοι. Έτσι είναι. Εκείνο όμως που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι όντως το πλοίο αυτό βρέθηκε σε σημείο που δείχνει ότι έγινε μια επαφή του πλοίου με τη στεριά. Ναι. Τώρα, πού ακριβώς, σε ποιο σημείο του πλοίου έγινε επαφή, αν έγινε σε πλωραίο τμήμα ή σε πρυμναίο τμήμα, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, mm-hmm. διότι δεν υπάρχει κάποια καθαρή μαρτυρία, άλλωστε ήταν και δύσκολο να υπάρχει μαρτυρία, ειδικά την ώρα η οποία έγινε. Ναι. Ενώ μαρτυρία οπτική, δηλαδή καλύτερα φωτογραφική. Διότι ήταν μαύρα μεσάνυχτα και ναι, τα μαύρα ναι. μεσάνυχτα είναι κάπως δύσκολο σε απόσταση κλπ. Να πάρεις κάποιες φωτογραφίες. Το πλοίο, όπως όλοι όπως έχουμε ήδη πει, ονομάζεται Μία, Μη Ιώτα Άλβα, και είναι σημαίας Παναμά. Mm-hmm. Το πλοίο μετά από το περίεργο στην όλη υπόθεση είναι αφενός μεν η πορεία η οποία ακολούθησε. Ακολούθησε δηλαδή μια πορεία αρκετά περίεργη, όπως αναφέρω και εγώ και όπως αναφέρει και το Λακωνία GR. Ανάμεσα, δηλαδή μετά που έφυγε από το σημείο το οποίο φαίνεται ότι έκανε επαφή κάτω από τον προφήτη Ηλία, ναι, ναι. Ενώ τον προφήτη Ηλία στη Νεάπολη εννοείται, έτσι. Ναι, ναι, στη Νεάπολη, ναι. Μετά από αυτό το σημείο λοιπόν έφυγε και έκανε μία περίεργη πορεία μέσα στο separation, δηλαδή μέσα στο διάβλο. Και αντί να προχωρήσει όπως ήταν δεξιά, όπως συνήθως πηγαίνουμε, έκανε μια διαγώνιο, μπορούμε να την πούμε, πορεία προς την Αγία Πελαγία. Mm-hmm. Και εν συνεχεία, μετά από την Αγία Πελαγία, μετά στο ύψος περίπου της Αγίας Πελαγίας, γύρισε και πήγε πάλι και πήρε τη δεξιά πορεία όπως έπρεπε να πάει, αλλά... Το ακόμη πιο περίεργο είναι ότι μετά που έφυγε από αυτό το σημείο και βγήκε από το διάβλο, πάλι χρησιμοποίησε μια περίεργη ρότα. Μάλιστα. Ανάμεσα από τις Κυκλάδες, ναι. μακριά από άλλα πλοία και όχι τη φυσιολογική που είναι για παράπολα Σούνιο, Αράπης, Λίμνο. Να σημειώσουμε επίσης ότι όταν έφτασε στο λιμένα προορισμού που ήταν η Τούσλα της Τουρκίας, δεν πήγε κατευθείαν στο λιμένα προορισμού, αλλά κατευθύνθηκε έξω από τα ναυπηγεία της Τούσλα, γιατί στην Τούσλα εκτός από λιμάνι φόρτωσης-εκφόρτωσης είναι και λιμάνι όπου υπάρχουν πολύ μεγάλα ναυπηγεία. Ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν, τις πρωινές ώρες στις 3 του Νοεμβρίου έφτασε έξω από τα ναυπηγεία της Τούσλα. Mm-hmm. Γιατί άραγε πήγε στα ναυπηγεία, αυτό είναι μια ερώτηση. Ένα ερώτημα. Φυσικά. Έτσι. Τέλος πάντων, το γεγονός είναι ότι όταν θα τελειώσει οτιδήποτε τελειώσει, αναγκαστικά το πλοίο θα περάσει από τον ελληνικό θαλάσσιο χώρο. Άρα λοιπόν θα βρεθεί σε ελληνικά θαλάσσια δικαιοδοσία. Mm-hmm. Είναι mm-hmm. αρμόδιο το Υπουργείο και αρμόδιο η ελληνική αυτοφυλακή μπορεί να το σταματήσει, να κάνει έναν απαραίτητο έλεγχο ζητώντας του τα δείγματα πετρελαίων του πλοίου, να συγκρίνει τα δείγματα με τα δείγματα τα οποία ελήφθησαν από την επιφάνεια της θαλάσσης και από τις ακτές και να βγάλει συμπέρασμα εάν πρόκειται για το ίδιο είδος πετρελαίου ή είναι κάτι διαφορετικό. Εάν είναι κάτι διαφορετικό, απλώς έγινε ένας έλεγχος. Εάν όμως είναι ίδιο, σημαίνει ότι είναι υπεύθυνο για αυτή τη ρήπανση
Οπότε πλέον από εκεί και πέρα είναι υπεύθυνο και για να πληρώσει, αλλά και για να πληρώσει ένα τεράστιο πρόστιμο σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. Βέβαια, σίγουρα. Έτσι. Άρα θα δούμε, θα προχωρήσει πιστεύω το θέμα, θα έχουμε νεότερα. Θα δούμε. Επίσης, ναι, επίσης θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση, επειδή ελέγχθηκε αυτό, ναι, ναι, ότι αν είχε χτυπήσει με την πρίμη κλπ. Λοιπόν, ναι, αυτού του είδους απλία εκείνη την εποχή συνήθως υπήρχε μια δεξαμενή στην πλώρη μετά από το forepeak, από το μπροστινό αμπάρι σαβούρας, ναι, υπήρχε κάποια δεξαμενή πετρελαίου η οποία έφτανε μέχρι τα πλευρά, mm-hmm, και επίσης στην πρίμη ακριβώς εκεί που ξεκίναγε το accommodation υπήρχε δεξιά και αριστερά υπήρχαν δύο πλευρικά τάνκια δεξαμενών πετρελαίου, τα wing tanks τα επωνομαζόμενα. Μάλιστα. Λοιπόν, το πιθανό είναι ότι εάν έκανε μία επαφή πλώρη ή μία επαφή πρίμη και χτύπησε πλευρικά, ότι δημιουργήθηκε εκεί κάποιο ρήγμα. Από το ρήγμα αυτό άρχισε να εκραίει πετρέλαιο, ναι, εάν ήταν γεμάτη μέχρι επάνω η δεξαμενή, ώσπου και το, έγινε η εκροή του πετρελαίου μέχρι το σημείο που υπήρχε το ρήγμα. Nice. Από εκεί και πέρα σταμάτησε. Αυτό δεν σημαίνει ότι το πλοίο ήταν αναξιόπλο ή δεν μπορούσε να φύγει. Βέβαια. Βέβαια. Δηλαδή, απλούστατα ότι έφυγε μια ποσότητα πετρελαίου, από εκεί και πέρα δεν έχει κανεί, είναι κάτι το φυσιολογικό, ήταν σαν άδεια να τράβηξε το πετρέλαιο και να το είχε κάψει, ας το πούμε έτσι. Μάλιστα. Αυτό δεν σημαίνει ότι το πλοίο είναι αναξιόπλο. Μάλιστα, βέβαια. Όσο αφορά κάποιες ρίσεις ή κάποιες ιδέες ότι αν είχε χτυπήσει την πλήμη θα είχε χτυπήσει και την προπέλα, αυτό είναι περισσότερο από αστείο. Εσείς είστε περισσότερο από αστείο. Ναυτικός, δεν έχει καμία ξέρετε σχέση η απόσταση. Είναι πολύ μεγάλη από το σημείο αυτό που συζητάμε μέχρι την προπέλα. Μπορεί να χτυπήσει πλευρικά, να μην έχει πάρει κανένα πρόβλημα η προπέλα του. Είναι πολύ φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν έπαιζε ότι επειδή έκανε μία επαφή στο... Γιατί όπως ξέρουμε όλοι το πλοίο δεν έρθει προς τα πίσω. Ναι, ναι. Δηλαδή εκεί που είναι η προπέλα είναι και προφυλαγμένος χώρος. Είναι το τιμόνι, πώς το λένε, είναι το σώμα του πιδαλίου μετά την προπέλα. Αυτό σημαίνει ότι δεν έπαθε καμία ζημιά προς εκείνη την πλευρά, έπαθε ζημιά απλώς πλευρικά στο σημείο της δεξαμενής. Αυτή είναι η όλη ιστορία, δεν υπάρχει, γι' αυτό και αποκολλήθηκε και έφυγε μόνο του και γι' αυτό και δεν υπάρχει. Αυτό είπαμε ότι είναι όλα υποθέσεις. Υποθέσεις κάνουν, βέβαια, υποθέσεις. Είναι υποθέσεις, ότι μπορεί να έχει συμβεί συγκρίνοντάς το με παρόμοιες υποθέσεις οι οποίες προέρχονται από την πείρα μας τόσα χρόνια. Σωστά. Σωστά. Για να μην τα μπλέκει ο κόσμος. Ναι. Και παρακαλούμε πάρα πολύ όσοι δεν γνωρίζουν το θέμα, ναι, γιατί... να μην εκφέρουν γνώμη. Γιατί έχουν γίνει όλοι ειδικοί εδώ στο διαδίκτυο. Δεν είναι όλοι ειδικοί. Ναι. Ειδικοί είναι όσοι είναι καπεταναίοι, είναι μηχανικοί, έχουν ταξιδέψει, γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις. Συμφωνώ και μπορούν απόλυτα να καταλάβουν τι είναι αυτό το οποίο λέμε. Άρα λοιπόν παρακαλούμε τους πολίτες οι οποίοι είναι άσχετοι με το θέμα. Με το αντικείμενο, ναι. Με ναι το αντικείμενο, ναι, να μην εκφέρουν γνώμες οι οποίες επηρεάζουν τον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή να μην λέμε κουβέντες καφενείου. Να λέμε κουβέντες οι οποίες να έχουν κάποια βάση και να έχουν κάποια εξηγούνται. Βάση, βέβαια. Κάθε πράγμα πρέπει να εξηγείται. Βέβαια. Αν δεν υπάρχει εξήγηση για το κάθε πράγμα, τότε είναι περιττό να το λες. Ακριβώς. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει τα δικά του και πραγματικά διότι δημιουργείται και θέμα μετά. Ακριβώς. Όλα αυτά που γράφουν. Ακριβώς. Αυτό ο καθένας εκείνη ειδικός και γράφει. Να παρακαλέσω όλους, ναι, να μην πετάνε πράγματα τα οποία προκαλούν και την αγανάκτηση κάποιου ο οποίος γνωρίζει τα πράγματα. Φυσικά, αυτά. Φυσικά, φυσικά. Συμφωνώ. Και λέει μα τι κάθονται και λένε. Ναι. Λοιπόν. Το θέμα είναι όμως αυτή τη στιγμή, το βασικό θέμα είναι ότι πρέπει όσο το συντομότερο γίνεται
να απομονωθεί τουλάχιστον η περιοχή η οποία είναι προσδευλημένη και να ζητήσω και συγγνώμη αυτή τη στιγμή, διότι μέσα σε όλα όσα είπαμε έχουμε ξεχάσει και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Να το ακούσουμε. Ναι. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι σε αυτή την περιοχή και της Αγίας Πελαγίας αλλά και των άλλων πλησιέστερων παραλίων υπάρχουν και πολλά σκάφη μέσα. Υπάρχουν βάρκες, υπάρχουν ψαροκάικα, υπάρχουν σκάφη αναψυχής, τα οποία όλα αυτά έχετε υπόψη σας ότι η Πίσα αυτή έχει κατακαθίσει και ότι αυτά δεν θα μπορούν να κάνουν να ταξιδέψουν. Ότι αυτά όλα τα σκάφη θέλουν να τα βγάλεις έξω και να τα καθαρίσεις από ή να φέρεις δίτη και να τα καθαρίσεις, να πες εσύ και να κάνεις το δίτη και να τα καθαρίσεις. Αυτό το έχει σκεφτεί κανένας? Δεν ξέρω, είναι θέμα μεγάλο αυτό που λέτε. Δηλαδή ο ψαράς πώς θα βγει έξω, πώς θα καθαρίσει το σκάφος αυτό με την πίσα και το πετρέλαιο το οποίο έχει κολλήσει? Αυτό θέλει ειδικό καθάρισμα, με ειδικά με χημικά, με αυτά κλπ. Και πού θα το πάει μετά το σκάφος όταν ο χώρος ο οποίος είναι, είναι δεμένο, δηλαδή ο ντόκος που είναι δεμένο είναι σε αυτή την ίδια κατάσταση. Αν το καθαρίσει, εάν βγει έξω το καθαρίσει, πάει κάπου αλλού το καθαρίσει, θα μπορεί να επιστρέψει εκεί? Και έπειτα για να γίνει ο καθαρισμός θα πρέπει να φύγουν όλα αυτά τα σκάφη από το σημείο που είναι δεμένα για να μπορέσουν να πάρουν και να απομονώσουν και να τραβήξουν αυτό το πετρέλαιο με τις ειδικές αντλίες από την επιφάνεια. Μεγάλο θέμα, μεγάλο θέμα. Και μιλάμε μόνο για το πετρέλαιο το οποίο είναι στην επιφάνεια. Ναι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αν χύθηκε μεγάλη ποσότητα πετρελαίου, κάποιο από αυτό το πετρέλαιο δεν έχει μείνει μόνο στην επιφάνεια. Mm-hmm. Κάποιο από αυτό το πετρέλαιο έχει πάει και λίγο παρακάτω και σε μία θαλασσοταραχή θα ξαναβγεί επάνω. Μάλιστα. Είναι... είναι πολλαπλά τα θέματα υπόθεση. Τα οποία προκύπτουν από μία ρήπα. Πολλαπλά θέματα βέβαια. Αλλά και πάλι θα ήθελα να κλείσω με, την, με το μικρό σποτάκι το οποίο είπα προηγουμένως. Ναι. Ότι λυπάμαι πάρα πολύ που έχουμε τόσα πολλά κανάλια, ναι, είτε κεντρικά, είτε δηλαδή πανελλήνιας εμβέλειας, είτε τοπικά, ναι, όπως είναι της Πελοποννήσου κλπ, που κανένα δεν ασχολήθηκε και κανένα δεν έστειλε έστω και ένα ρεπόρτερ να μπορέσει να πάρει πλάνα από όλη αυτή την κατάσταση. Ναι, ναι. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε κύριε Λαμπρινίδη, διότι το μόνο κανάλι που ασχολήθηκε ήταν το κρατικό, η ΕΡΤ, έτσι. Και είναι πραγματικά, γιατί να γίνει αυτό το πράγμα? Αν ήταν κάτι άλλο θα έπεσε, έτσι. Αν ήταν ένα σοου, τίποτα αξεβράκοντες θα χορεύουν, θα τις έδειχναν. Αν ήταν στη Σαντορίνη μέχρι, ναι, το CNN θα είχε έρθει. Καλά, εντάξει, ναι, ναι. Αν ήταν στη Σαντορίνη θα είχε έρθει το CNN. Συμφωνούμε, συμφωνούμε, συμφωνούμε. Έτσι είναι. Λοιπόν. Να κλείσουμε κάπου εδώ για την ώρα, θα επανέλθουμε βέβαια, γιατί όσο πραγματικά δεν βλέπουμε να γίνονται εργασίες καθαρισμού, το θέμα θα μένει και θα το συζητάμε συνεχώς και εσείς και εμείς. Πρέπει, ναι, οπωσδήποτε στην επιφάνεια να το, να το θάψουμε. Ελπίζουμε και να γίνουν οι ενέργειες όσο το δυνατόν γρηγορότερα, διότι όσο το γρηγορότερο τόσο το καλύτερο. Τόσο το καλύτερο. Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα, θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα, καλή συνέχεια και την καλημέρα μου σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτες. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια και χαρά. Καλημέρα.